Δικές μας συνομιλίες σήμερα εδώ στο όμορφο νησί της Κρήτης, σε αυτή την όμορφη γωνιά της Κρήτης, στην Ελούντα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που φιλοξενούμε εδώ στην Ελούντα την έκτη σύνοδο κορυφής, την έκτη σύνοδο της τριμερού συνεργασίας των τριών χωρών μας. Θα ήθελα να πω ότι η επιλογή της Κρήτης έχει έναν ισχυρό συμβολισμό. Όχι μόνο γιατί βρίσκεται στο μέσον, θα έλεγε κανείς, στο πιο κοντινό σημείο ανάμεσα στις χώρες μας, το πιο κοντινό σημείο της Ελλάδας, στην Αίγυπτο και στην Κύπρο κατ' επέκταση, αλλά κυρίως διότι το νησί αυτό εδώ αποτελεί εδώ και χιλιατηρίδες ένα σταυροδρόμι των κοινών μας πολιτισμών. Και γενικότερα θα έλεγα αποτελεί πολιτιστικό και οικονομικό σταυροδρόμι της Μεσογείου, με ιδιαίτερα σημαντική γεωστρατηγική αξία και σημασία διαχρονικά, αλλά βεβαίως και στις μέρες μας. Και είναι και ένα νησί που πολύ σύντομα θα είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ολοκληρώνουμε την καλωδιακή διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα, αλλά θα καταστεί και κόμβος μεταφοράς αερίου αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό ήταν άλλωστε ένα από τα σημαντικά σημεία και της τριμερούς συζήτησης και συνεννόησης που είχαμε το επόμενο διάστημα, ενώ ο τομέας της ενέργειας ήταν ένα από τα σημαντικά σημεία συζήτησης που είχαμε σήμερα εδώ στην Ελούντα. Όμως θα έλεγα ότι αυτή η συνάντηση έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διεξάγεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, όπου εντείνεται η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, ενώ επιδεινώνεται και η ένταση στην Ευρώπη και στη Δύση γενικότερα. Αποκτά συνεπώς ιδιαίτερη σημασία η δυνατότητα εμβάθυνσης της συνεργασίας μας, καθώς η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος αποτελούν πυλώνα σταθερότητας σε μια αποσταθεροποιημένη περιοχή, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αστάθειας. Η ενίσχυση λοιπόν των εμπορικών, των μεταφορικών, των ενεργειακών, των πολιτιστικών, των τουριστικών και ψηφιακών δικτύων στις χώρες μας που βρίσκονται σε αυτή την κρίσιμη περιοχή του πλανήτη απελευθερώνει, κατά την εκτίμησή μας, μοναδικές προοπτικές για το μέλλον, όχι μόνο των χωρών μας, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά συνολικότερα θα έλεγα αποτελεί μια πολύ σημαντική υπόθεση για την παγκόσμια συνεργασία, την οικονομική πρόοδο και την ειρήνη. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενώς και για τις περιφερειακές εξελίξεις. Τονίσαμε τον ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως περιφερειακός ευρωπαϊκός πυλώνας σταθερότητα, αλλά βεβαίως και τον αναντικατάστατο, θα έλεγα, ρόλο της Αιγύπτου για την περιοχή μας. Διότι για μας είναι απόλυτα σαφές, και εγώ με τον Νίκο ήμασταν από τους πρώτους που το επισημέναμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όλες τις συνόδους κορυφής. Σήμερα χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτή την άποψη να την υιοθετούν σχεδόν όλοι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας είναι απόλυτα σαφές ότι λύσεις στα σημαντικά προβλήματα της περιοχής χωρίς την ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή της Αιγύπτου δεν μπορεί να υπάρξει. Λύσεις στο Παλαιστινιακό και στο ζήτημα της Λιβύης, λύσεις λοιπόν σε αυτά τα καυτά ζητήματα δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς την Αίγυπτο. Ισορροπία στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στη Δυτική Αφρική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Αίγυπτο. Αντιμετώπιση αποτελεσματική της τρομοκρατίας αλλά και έλεγχος των ροών, των προσφυγικών, των μεταναστευτικών από την Αφρική δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς την ουσιαστική επικοδομητική συνεισφορά της Αιγύπτου. Συνεπώς είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την ολοένα και διευρυνόμενη
σταθεροποίηση και οικονομική αλλά και κοινωνική στην γειτονική μας χώρα. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίξαμε σήμερα και τη στήριξή μας, τη διαρκή στήριξή μας στην προοπτική δίκης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό και στις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη για λύση στο Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και βεβαίως εκφράσαμε τη στήριξή μας στην επανέναρξη των διακοινωτικών συνομιλιών. Επιτρέψτε μου εδώ μια παρένθεση. Ως Ελλάδα υποστηρίζουμε την επανέναρξη των διαβουλεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά υποστηρίζουμε σταθερά ότι η επανέναρξη των διαβουλεύσεων για την ασφάλεια πρέπει να γίνει από το σημείο που τερματίστηκαν οι προηγούμενες συνομιλίες, στο Κρανς Μοντάνα, στη βάση του πλαισίου Γκουτιέρες, με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί. Οι τρεις μας συμφωνήσαμε ότι το διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός του αποτελούν τη μόνη βάση στην οποία μπορούν να οικοδομηθούν σταθερές σχέσεις φιλίας μεταξύ όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Εκφράσαμε σαφώς δε τη στήριξή μας στην Κύπρο, στην προσπάθειά της να αξιοποιήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική της ζώνη και να προχωρήσει στην αξιοποίησή της, στην αξιοποίησή τους έναντι οποιασδήποτε απειλής τρίτης χώρας. Και βεβαίως τονίσαμε τη σημασία που έχει η εξόρυξη, που έχουν οι εξορύξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου για όλο τον κυπριακό λαό, και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Στο πλαίσιο αυτό είχα την ευκαιρία και εγώ με τον Πρόεδρο Σίση στην διμερή μας συνάντηση να κουβεντιάσουμε περαιτέρω, καθώς και οι δυο αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη σημασία που έχει η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ των χωρών μας, να κουβεντιάσουμε και συμφωνήσαμε να βρούμε τον τρόπο να παρακάμψουμε τις όποιες τεχνικές δυσκολίες και να συμφωνήσουμε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν σε συμφωνία για το ζήτημα αυτό. Βεβαίως συνομιλήσαμε γενικότερα για τις αλλαγές στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, στις οποίες πρωτοστατούν οι χώρες μας, και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των νέων ενεργειακών διόδων, την προστασία τους από απειλές, μεταξύ άλλων και μέσω της συνεργασίας μας με τρίτες χώρες. Τονίσαμε τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται για μεταφορά LNG μέσω των σταθμών στην Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και λόγω της ανάπτυξης του μεγάλου project του EastMed, του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην Κρήτη και από εκεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παράλληλα, τονίσαμε τη σημασία που έχει η εξέβρεση πολιτικής λύσης στη Συριακή κρίση. Τονίσαμε την υποστήριξή μας στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης του ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ για τη Λιβύη, για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Λιβύη. Χαιρετήσαμε το διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου για την αποκλιμάκωση των βίαιων εντάσεων στη λωρίδα της Γάζας και για τη συμφιλίωση. Ενώ εκφράσαμε και την πάγια στήριξή μας στην επανέναρξη άμεσων και αξιόπιστων συνομιλιών για μια λύση βιώσιμη στο παλαιστινιακό ζήτημα, που βεβαίως θα ικανοποιεί και το δίκαιο αίτημα των πολιτών του Ισραήλ για ασφάλεια, αλλά και το δίκαιο αίτημα του παλαιστινιακού λαού για βιώσιμο και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στη βάση των συνόρων του 1967 και με τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα ως πρωτεύουσα. Θέλω να επισημάνω ότι ο ρόλος της Αιγύπτου και η συνεργασία μας έχει μια ιδιαίτερη αξία, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά όπως είπα πιο πριν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα πριν ότι αυτό το κατανοούν πλέον όλοι οι εταίροι μας στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο,
τόσο εγώ όσο και ο Νίκος Αναστασιάδης στηρίζουμε την συζήτηση για μια στρατηγική σχέση όχι μόνο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου, που θα περιλαμβάνει βεβαίως την διαρκή στήριξη αυτής της σημαντικής χώρας σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, αλλά και την οικονομική στήριξη της Αιγύπτου. Θέλω να χαιρετήσω σε αυτή την κατεύθυνση την απόφαση να διεξαχθεί σύντομα τον ερχόμενο Φλεβάρι στην Αίγυπτο Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αραβικού Συνδέσμου με μια ευρία ατζέντα για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αραβικό κόσμο. Και βεβαίως να επισημάνω ότι και εμείς στην Αθήνα το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσουμε την ετήσια ευρωαραβική διάσκεψη στο τέλος του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, που συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή. Τέλος, μιλήσαμε εκτενώς και για τις πολλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διμερές και τριμερές επίπεδο, σε διαφόρους τομείς, στην οικονομία, στις μεταφορές, στην παιδεία, στην ψηφιακή πολιτική, αλλά μιλήσαμε και για τη συνεργασία των ομογενών μας. Μιλήσαμε δε ειδικότερα για τις ευκαιρίες που ανοίγονται για ελληνικές και κυπριακές εταιρείες με την ανάπτυξη του Νέου Καΐρου και του μεγάλου αυτού έργου της δεύτερης διόρυγας του ΣΟΕΣ και υπογράψαμε, όπως είδατε λίγο πριν, σχετικά μνημόνια συνεργασίας στους τομείς των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, της συνεργασίας των φορέων επενδύσεων, της εκπαίδευσης και των τελωνίων, ενώ υπογράψαμε με την Αίγυπτο και διμερή συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης που λύνει ένα ζήτημα που είχε μείνει ανοιχτό για πάρα πολλά χρόνια και αφορά Αιγύπτιους που είχαν εργαστεί κατά το παρελθόν στην Ελλάδα. Παράλληλα, συζητήσαμε για το συνεργατικό δίκτυο καινοτομίας που βασίζεται πλέον σε ένα φιλόδοξο τριμερές σχέδιο δράσης, ενώ υποστηρίζεται από τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και από κέντρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και συμφωνήσαμε στην περαιτέρω ανάδειξη του προγράμματος Νόστος, που αποτελεί η πλατφόρμα συνεργασίας των ομογενειακών μας οργανώσεων και προβολής της πολιτισμικής μας συνεργασίας. Και ένα σημαντικό επίσης θέμα το οποίο συμφωνήσαμε και αφορά τον καλύτερο συντονισμό της τριμερούς μας συνεργασίας είναι η δημιουργία μιας μόνιμης γραμματείας της τριμερούς συνεργασίας με έδρα την Κύπρο. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι η σημερινή συνάντηση εδώ στην Κρήτη, στην Ελούντα, έχει μια ξεχωριστή σημασία στην πορεία της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής μας συνεργασίας. Είμαι βέβαιος ότι και οι δύο πρόεδροι ίσως θα ήθελαν να μείνουν λίγο παραπάνω εδώ στην όμορφη Κρήτη, αλλά ίσως κάποια άλλη στιγμή να έχουν την ευκαιρία, καθότι η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει ένα μόνιμο πεδίο συνάντησης στον ελλαδικό χώρο εξαιτίας της συμβολικής της σημασίας αλλά και της ομορφιάς της, ένα μόνιμο σημείο συνάντησης αυτής της τριμερούς μας συνεργασίας που εμβαθύνεται, προχωρά και αποτελεί και πιλότο, θα έλεγα, και για άλλου τέτοιου είδους συνεργασίες με στόχο τη συνανάπτυξη, τη συνεργασία, την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Και πάλι σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά. شكرا فخامة رئيس الوزراء ليكسيس. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء Δημοκρατίας, κυρία Αλέξη Τσίπρα, εξοχότατη πρόεδρε τη Κυπριακή Δημοκρατία, κυρία Νίκο Αναστασιάρη, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι μια μεγάλη χαρά να παρευρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε αυτή την εξαιρετική όμορφη Κρήτη. Πράγματι είναι νησί πάρα πολύ όμορφο και δυστυχώς θα θέλαμε να παραμείνουμε παραπάνω και
θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον φίλο, για αυτή την θερμή υποδοχή και φιλοξενία στα πλαίσια της έκτης συνάντησης του μηχανισμού της τριμερούς συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας, που είναι πλέον ένας ακλόνητος πυλώνας της συνεργασίας στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της εταιρικής πορείας, η οποία εταιρική πορεία δεν πηγάζει μόνο από την γεωγραφική γειτνίαση, αλλά πορεία από κοινό παρονομαστή, διαπολιτισμικό, ιστορικό, που έχει μορφοποιηθεί εδώ και αρκετούς αιώνες μέσα από την διαπολιτισμική επικοινωνία στις δύο ακτές της Μεσογείου. Έχουμε τονίσει κατά τη διάρκεια της πρωινής μας συνάντησής μας την επιμονή μας να συνεργαστούμε από κοινού και να υλοποιήσουμε αυτές τις επιθυμίες σε πρακτικά βήματα και να φτάσουμε στους απότερους στόχους, έχοντας την απόλυτη πίστη ότι θα υπάρχει προστιθέμενη αξία και θα είναι υπόδειγμα προς μίμηση για την περιφερειακή συνεργασία μέσα στα πλαίσια των αυξανόμενων προκλήσεων που διάγει η περιοχή. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η διάσκεψη κορυφής των τριών χωρών μας και επιπλέον οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών μας θα είναι πάντα ένα οχυρό έναντι των αυξανόμενων προκλήσεων, επικεφαλής των οποίων είναι ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία. Προσπαθούν να εξαπλωθούν εξ ονόματος της θρησκείας, είτε για κατακρύμνηση του θεσμού του κράτους, είτε για την κατακρύμνηση των κοινωνιών. Επιπλέον αναφερόμαστε στην φαινόμενο της λαθρέας μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος. Η περιοχή και η κατάσταση στην περιοχή και οι συνεργασίες ήταν ανάμεσα στα κύρια θέματα που συζητήσαμε, και την ανάληψη των ευθυνών από τις περιφερειακές δυνάμεις και τις διεθνείς δυνάμεις, ούτως ώστε να αποφύγει η περιοχή τους διάφορους κινδύνους που ελοχεύουν, τονίζοντας την ανάγκη της ειρηνικής συμβίωσης και την αποτροπή της μης αλλοδοξίας και την προτίμηση της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών ως η μοναδική λύση για την διευθέτηση των προβλημάτων στην Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Διαπιστώσαμε προσέγγιση και ταύτιση απόψεων σχετικά με θέματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, επικεφαλής των οποίων του Παλαιστινιακού, η κατάσταση της Συρίας, στην Λιβύη. Δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αιματοχυσίας και η ανάγκη συνεργασίας, ώστε να απομακρυνθούν ή οποιασδήποτε τυχόν ευκαιρίες που μπορούν να γίνουν και αντικείμενο εκμετάλλευση από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες δέχονται χρηματοδότηση και τέχνο υλική στήριξη και logistics από διάφορες πλευρές, που προτιμούν τα στενά μικροσυμφέροντα εις βάρος της ζωής των αθώων. Εδώ έχουμε τονίσει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η ανάκτηση του Παλαιστινιακού λαού για τα νόμιμα δικαιώματά του και η ίδρυση του νόμου κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς επίσης υπογραμμίσαμε την ανάγκη διευθέτησης του σθιακού προβλήματος με βάση την διακήρυξη της Γενέβης και του ψηφίσματος των ΗΕ 2252 και τον χειρισμό της κατάστασης στο Ιντλιμπ, χωρίς να υπάρχει μια διοχέτευση των τρομοκρατικών στοιχείων εις βάρος των χωρών της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της σημερινής διάσκεψης κορυφής, τονίσαμε την ανάγκη να μην αφαιθεί η Λιβύη ως σκηνή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις ή να είναι κοιτίδα για τα τρομοκρατικά στοιχεία, αξιοποιώντας την συμφωνία του Σουχαϊράτ ως βάση της ειρηνικής διευθέτησης στην Λιβύη, καθώς επίσης να
καταβληθούν οι προσπάθειες ούτως ώστε ο στρατιωτικός θεσμός την Λιβύη να ανακτήσει τη δύναμή του και να επιβληθεί κατά των διαφόρων πολιτοφυλάκων όσον αφορά το Κυπριακό. Τονίσαμε την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου με βάση τις διατάξεις της διεθνούς νομιμότητας των διεθνών ψηφισμάτων χωρίς να υπάρχει κηδαιμονία από τη μία πλευρά επί της άλλης. Επίσης, τα κοινά έργα και η τριμερής συνεργασία είχαν μια ιδιαίτερη προτεραιότητα στις συζητήσεις και ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των χωρών μας, καθώς επίσης τονίσαμε την ανάγκη σύσφυγξης των σχέσεων μεταξύ μας, την στήριξη στο τομέα συνεργασίας στα διάφορα έργα, έχοντας υπόψη ότι οι χώρες μας κατέχουν ιδιαίτερα σημαντικά γεωστρατηγικά σημεία και τονίσαμε την ανάγκη και τη δυνατότητα συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και σε άλλους τομείς. Εξοχότητε, κύριε Πρόεδρε, εξοχότητε, κύριε Πρωθυπουργέ. Στο τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλλετε, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος του μηχανισμού τριμερούς συνεργασίας, έχοντας πάντα υπόψη την ανάγκη διατήρησης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον εξοχότατο Πρόεδρο Σίση. Νίκο. Ήρθατε Πρόεδρε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος Αλέξη, ήρθατε Πρόεδρε της Αιγύπτου Σίση. Επιθυμώ καταρχάς να ευχαριστήσω ή να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς εσάς φίλε Αλέξη για την άψογη φιλοξενία και διοργάνωση της 6ης Συνόδου. Της τριμερούς συνόδου κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Αιγυπτού και Κύπρου στην Κρήτη. Και μιλούμε για την Κρήτη, τη γενέτειρα ενός των πρώτων ευρωπαϊκών πολιτισμών του Μινωικού, η οποία διαθέτει μια ιστορία αιώνων και αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης ευρύτερα. Συμβολική επιλογή, συνεπώς, φίλε Πρωθυπουργέ της Κρήτης, εδώ στο σταυροδρόμι των πολιτισμών, όπου, όπως ορθά επισημάνατε, είναι και ένας κόμβος σύνδεσης ή ο πλησιέστερος κόμβος σύνδεσης μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Η σημερινή μας συνάντηση δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας γόνιμης συνεργασίας και βεβαίως απόρρια των προηγούμενων 5 συνολικά συνόδων κορυφής και σηματοδοτεί μια νέα προοπτική για περαιτέρω ενδυνάμιση των ήδη εξαίρετων σχέσεων και ισχυρών δεσμών φιλίας των τριών χωρών. Η υιοθέτηση της κοινής διακήρυξης αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την υλοποίηση του οράματος και των προτεραιοτήτων του τριμερούς μηχανισμού. Ενός μηχανισμού που έχει ήδη παρουσιάσει απτά αποτελέσματα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, πάντα προς όφελος των λαών των τριών χωρών. Μας δόθηκε ευκαιρία νωρίτερα, και εδώ ίσως θα πρέπει να είμαι τηλεγραφικός, αφού έχουν προηγηθεί τόσο ο φίλος Πρωθυπουργός Αλέξης, όσο και ο φίλος Πρόεδρος Σίση, στα όσα έχουν διαμειφθεί κατά την σημερινή ημέρα. Αν είναι κάτι που θα ήθελα να τονίσω, είναι η αποφασιστικότητα και των τριών να εντατικοποιήσουμε τον διάλογο, έτσι ώστε να επιτύχουμε ακόμα βαθύτερες συνεργασίες σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς. Του ενεργειακού μη εξαιρουμένου, των διμερών σχέσεων όσον αφορά της τεχνολογία, τον τουρισμό, το εμπόριο, τις επενδύσεις, σωρία θεμάτων που αφορούν την ευημερία των λαών μας. Και ήδη έχουν γίνει σημαντικές αναφορές, για να μην επαναλάβω τα όσα έχετε ακούσει. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι κατά την διάρκεια των συνομιλιών δεν παραλείψαμε να ασχοληθούμε με την ειρήνη στην περιοχή μας. Γιατί αυτή η τριμερή συνεργασία δεν γίνεται για να αποκλειστούν ή οποιοδήποτε.
γίνεται για να χτίσουμε συμμαχίες και να διευρύνουμε τις σχέσεις, όπως έχουμε πράξει ήδη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και με τον Λίβανο και με την Ιορδανία, την Παλαιστίνη αλλά και τον Ισραήλ. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε συγκυρίες συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής, έτσι ώστε τόσο η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και η ενεργειακή ή γενικότερα η ασφάλεια της περιοχής αλλά και η επικράτηση της ειρήνης να είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε και πιστεύω θα το επιτύχουμε τελικά. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους συνομιλητές μου και για την παρούσα κατάσταση του κυπριακού προβλήματος αλλά και να επαναλάβω την αποφασιστικότητα μου να εμπλακώ ενεργά σε ένα διάλογο που θα οδηγήσει επιτέλους ή θα φέρει επιτέλους την ειρήνη στην Κύπρο με την δημιουργία ενός κράτους που θα είναι απόλυτα συμβατό με όσα οι υποχρεώσεις μας επιβάλλουν σαν αποτέλεσμα της ιδιότητας μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, του πλήρου σεβασμού στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και γενικότερα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μιας χώρας η οποία θα είναι πλήρως ανεξάρτητη, μακριά από τις όποιες αναχρονιστικές θεσμούς των εγγύσεων ή παρουσίας στρατευμάτων, μιας χώρας η οποία θα δίνει την ευκαιρία ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των δύο σύνοικων στοιχείων που για δεκαετίες ή αιώνες αν θέλετε δεν είχαν τι να τους φέρνει σε αντιπαράθεση. Ευχαρίστησα θερμότατα για την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας αλλά και την εξίσου σημαντική συμβολή και συμπαράσταση της Αιγύπτου στα θέματα αρχών που άπτονται των βασικών προϋποθέσεων για μια επιτυχή λύση του κυπριακού προβλήματος. Δεν παραλείψαμε βεβαίως να κάνουμε αναφορά στα υπόλοιπα των προβλημάτων όπως η Λιβύη, η Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, την τρομοκρατία στην οποία θα πρέπει να ομολογήσω ότι πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η Αίγυπτος, το μεταναστευτικό που εξίσου επίσης υποδειγματικά η Αίγυπτος υποφέρει χωρίς να επιζητεί την όποια βοήθεια, αλλά και ταυτόχρονα αποτρέπει ή αποτελεί ένα ανάχωμα, αν θέλετε, των προσφυγικών ροών, κάτι που επιτέλους αναγνωρίζεται από το σύνολο των αρχηγών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που είναι και οι δύο, εννοώ τον Αλέξη και εμένα, που με ιδιαίτερη ικανοποίηση έχουμε διαπιστώσει κατά το τελευταίο άτυπο συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Σάλτσμπουργκ, ότι επιτέλους έφτασε η ώρα να γίνει μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αραβικό κόσμο με προεξάρχουσα την Αίγυπτο, έτσι ώστε επιτέλους να ευρεθούν οι τρόποι ενίσχυσης και των σχέσεων αλλά και εκείνων των πολιτικών πρακτικών που θα βοηθήσουν την Αίγυπτο ως μια χώρα σταθερότητας και παράγοντα ειρήνης στην περιοχή. Οι υπογραφή σε συμφωνίες υποδηλούν την αποφασιστικότητα μας να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε μέσα και από την απόφαση μας να υπάρχει πια μια μόνιμη γραμματεία παρακολούθησης των όσων συμφωνούνται με έδρα την Κύπρο προκειμένου να υπάρχει ένας συντονιστικό όργανο χωρίς να παρεμβαίνει στις εσωτερικές λειτουργίες των κρατών αλλά που θα υποδεικνύει πού υστερούμε, πού θα πρέπει να πάρουμε, να λάβουμε περισσότερα μέτρα και δράσεις έτσι ώστε να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στα όσα συμφωνούνται. Με αυτά λέγοντας δεν θα ήθελα να παραλείψω βεβαίως τις όσες συζητήσεις έγιναν για θέματα σύσφιξης αλλά και δημιουργίας περαιτέρω προϋποθέσεων στα θέματα έρευνας, καινοτομίας, άμυνας και ασφάλειας, στα θέματα διασποράς που πολλά έχουμε να προσφέρουμε στις χώρες μας αν μέσα από, τη συντονισμένη δράση των πολιτών μας στην διασπορά
γίνει κατορθωτό να αξιοποιηθούν στους χώρους διαμονής τους, συνενώνοντας δυνάμεις. Ένα σημαντικό στοιχείο που πιστεύω ότι θα συντελέσει και θα αποτελέσει ένα ακόμα συνδετικό κρίκος στις σχέσεις μας, πέρα από τον East Med, είναι και το Euro Africa Connector, που θα δώσει την ευκαιρία έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια ηλεκτρισμού, εάν και εφόσον παρατηρηθεί η οποιαδήποτε δυσκολία μεταξύ των χωρών μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίδοντας έτσι μια άλλη διάσταση στην δυναμική των χωρών μας. Κυρίες και κύριοι, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την εξαίρετη φιλοξενία, αλλά και να ευχηθώ ταυτόχρονα στον φίλο Πρόεδρο Σίση ή και στους δύο ηγέτες, αν θέλετε, πρόοδο και ευημερία των λαών τους, που κατ' επέκταση θα είναι ευημερία και για τον δικό μου λαό. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε, Νίκο. Σε πολύ ωραίο κλίμα και βλέπουμε ήδη τις χειραψίες των τριών ηγετών.